Συνελληνίδες, συνέλληνες, γεια σας. Λέγομαι Γρηγόρης Κωσιβάκης, είμαι δικηγόρος και συγγραφέας και με το φίλο μου Γιώργο Λεκάκη, συγγραφέα, λαογράφο και δημοσιογράφο, ολοκληρώσαμε έναν κύκλο εκπομπών με τον τίτλο «Συν Αθηνά». Θεωρώντας ότι οι σημερινοί καιροί επιβάλλουν μία νέα προσπάθεια προς άλλη κατεύθυνση, αλλά πάντα με το στόχο την προβολή του ελληνισμού, ξεκινάμε μία νέα εκπομπή με τίτλο «Οι Έλληνες απαντούν». Ακριβώς γιατί η εποχή μας απαιτεί απαντήσεις εν ώψη του γεγονότος ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια δέχεται έναν πόλεμο λάσπης, έναν πόλεμο συκοφαντικό, έναν πόλεμο με στόχο να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε, από ποιους καταγόμαστε και τι έχουν προσφέρει οι συνέλληνες προγονείς μας στην ανθρωπότητα. Γιώργο. Δεν είναι μόνο ότι οι Έλληνες είναι ένας λαός ο οποίος εφήβρε τον πολιτισμό, γιατί πολιτισμός είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα για να το αναλύσεις, αλλά είναι ότι δεν υπάρχει καμία τέχνη και καμία επιστήμη στον κόσμο όπου οι Έλληνες να μην ήταν πρωτοπόροι. Επίσης πρέπει να σας πω κάτι που να το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι οι Έλληνες εφήβραν και τον διάλογο. Και όταν δέχεσαι λάσπη, πρέπει να μπορείς να απαντάς. Γι' αυτό και η εκπομπή έχει αυτόν τον τίτλο «Οι Έλληνες απαντούν». Διότι στα αρχαία ελληνικά συμπόσια, όπου ήταν οι μικρές βουλές των Ελλήνων, που έλεγε και ο περίφημος παλαιολόγου, ο χρονογράφος, δεν είχες δικαίωμα να πεις «συμφωνώ με τον προλαλήσαντα». Έπρεπε εσύ να προάγεις τη σκέψη και τον διάλογο, να πεις κάτι παραπάνω, να πεις ή να ενισχύσεις τη θέση του ή να διαφωνήσεις με αυτόν. Έτσι μπορεί να προαχθεί μόνον ο διάλογος. Αν πούνε όλοι σε ένα τραπέζι «συμφωνούμε με τον προλαλήσαντα», η συζήτηση θα έχει τελειώσει και δεν θα υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ο κάθε ένας λοιπόν ομιλητής πρέπει να προσθέτει κάτι σε αυτό που λέει ο προηγούμενος ή να αντιδρά ή να διαφωνεί κλπ. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα ακουστούν αντίλογοι. Είναι μια εκπομπή καταρχήν διαλόγου, αλλά θα ακουστούν οι αντίλογοι σε αυτά όλα που μας καταμαρτυρούν. Τι μας καταμαρτυρούν τώρα, πρέπει να πούμε. Μας καταμαρτυρούν. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Ναι, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο έχει μια παγκόσμια έκταση και έχει επιμέρους στόχους. Ο καθένας που διαβάζει εφημερίδες ή ενημερώνεται από τα μέσα ενημέρωσης ξέρει ότι τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός και η Ελλάδα δέχεται μια συνδυασμένη και συστηματική επίθεση στις πολιτισμικές της ρίζες. Αφορμή για αυτή την γνώση είχαμε από εκείνη την περίφημη επιστολή του Χένρι Κίζιγκερ, του παλιού Αμερικανοεβραίου Υπουργού Εξωτερικών στην Αμερική, ο οποίος με κάποια επιστολή του είχε πει ότι οι Έλληνες είναι ένας λαός επικίνδυνος και είναι αναγκαίο για τις αναγκαιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής να πληγεί στις πολιτισμικές του ρίζες. Ναι, αυτό θέλει ανάλυση. Να βοηθήσω λίγο το συνειρμό σου και να πω στους φίλους που μας βλέπουν ότι επειδή λένε πολύ ότι αυτή η επιστολή δεν υπάρχει και δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, θέλω να πω ότι την αναπαρήγαγαν πάρα πολλά μέσα και εφημερίδες και κυρίως η Daily Telegraph. Έτσι, γιατί βγήκαν πολλοί και είπαν: «Όπου τη βρείτε αυτή την επιστολή, είναι ανύπαρκτη, δεν τα είπε ποτέ ο Κίσιγκερ αυτά κλπ.» Υπάρχει αυτή η επιστολή λοιπόν. Συνέχισε, Γρηγόρη μου. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι εκτός από τα ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι πράγματι υπήρξε, βλέπουμε τα αποτελέσματά της. Και νομίζω ότι αυτά είναι ακόμη πιο πιστικά, διότι στην τελευταία 30ετία οι Έλληνες από αρχής γενομένης του εξωτερικού, αλλά με πρόθυμους σφογκοκολάριους, θα πω μια λέξη βαριά, αλλά έτσι είναι, του εσωτερικού, έχουμε ξεχάσει τη γλώσσα μας. Έχουμε ξεχάσει τις προθέσεις. Έχουμε ξεχάσει τις καταλήξεις. Έχουμε χάσει γράμματα από το αλφάβητό μας. Και όλα αυτά, αν συνδυαστούν, αποκαλύπτουν ότι υπάρχει μία στόχευση στο να ξεχάσει ο ελληνικός λαός τις ρίζες του. Είναι ακριβώς αυτό που συνιστούσε ο Κίζικερ. Το βλέπουμε μπροστά μας, το νιώθουμε βλέποντας τι διδάσκεται στα παιδιά μας, το πώς τα παιδιά μας μιλάνε, το πώς τα παιδιά μας εκφράζονται και αυτό που για κάποιους παλαιότερους ήταν αυτονόητο, σήμερα δεν είναι. Το λέω αυτό διότι η ορθογραφία μας, η γραμματική μας, η γλώσσα μας, οι καταλήξεις και οι προθέσεις, όλα αυτά που είπε ο κ. Κωσιβάκης λίγο προηγουμένως, είναι εθνική περιουσία. Είναι εθνικό κεφάλαιο.
στην ουσία είναι χρήματα, δηλαδή μπορούν να μεταφραστούν σε περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτός ο λαός, ο ίδιος άνθρωπος που εμείς είμαστε συνέχεια αυτών των αρχαίων περίφημων προγόνων, των Κυμαίων που κάναν το αλφάβητο και των υπολείπων αρκάδων που μετανάστευσαν προς την Ιταλία, των υπολείπων που κάναν τη Μεγάλη Ελλάδα, των οποίων εμείς είμαστε η συνέχεια όλων αυτών, αυτοί οι άνθρωποι δώσαν το αλφάβητο, το συντακτικό, τη γλώσσα, τα συντάγματα, τους νόμους, για να έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι σήμερα έναν τρόπο και ένα σύστημα κυβερνήσεως, διακυβερνήσεως. Λοιπόν, αυτά είναι εθνική περιουσία της Ελλάδος. Είναι μεγάλο σφάλμα να τα απεμπολούμε και να τα διώχνουμε από πάνω μας, να τα αποκόπτουμε από πάνω μας. Όπως δεν μπορείς να δεις να σου παίρνουν ένα χωράφι το οποίο είναι δικό σου, ένα κτήμα που είναι δικό σου και να στο έρχεται ένας βάρβαρος να στο παίρνει και εσύ να μην αντιδράς, το ίδιο πράγμα πρέπει να αντιδράσεις όταν σου παίρνουν τη γλώσσα σου, όταν σου παίρνουν τη γραμματική σου, όταν σου παίρνουν τις λέξεις σου. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και προσέξτε γιατί. Διότι αν οι Έλληνες έπαιρναν ένα λεπτό μόνο κάθε φορά που αυτοί όλοι οι δυτικοευρωπαίοι που τώρα κάνουν τους μάγκες και κυκλοφορούν στα σαλόνια με γραβάτες και με ακριβά κουστούμια, πλήρωναν ένα λεπτό για κάθε ελληνική λέξη που μεταχειρίζονταν, εμείς θα είχαμε κανένα πρόβλημα και κανένας Έλληνας δεν πρέπει να ξαναδουλέψει. Αυτό λέγεται πνευματική ιδιοκτησία. Εμείς βέβαια δεν θέλουμε να πάψουμε να δουλεύουμε και ακριβώς αυτό είναι που θα πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν εργαζόμενοι. Ήταν εργαζόμενοι γιατί μέσα από τη δραστηριότητα της εργασίας προάγεται και η πνευματική διεργασία. Και αυτή ακριβώς η διεργασία που οδήγησε στο να αποκτήσουν τόσο πρόημα οι Έλληνες πολιτεύματα τα οποία επέτρεπαν το λόγο, το διάλογο, τον αντίλογο, τη σύνθεση, τη φιλοσοφία, τη γραμματεία, την ποίηση, το θέατρο, τις επιστήμες, την αστρονομία, όλα αυτά που είναι κατακτήσεις ελληνικές, αποκαλύπτουν και γιατί η στόχευση είναι να τα ξεχάσουμε. Γιατί αν εμείς τα θυμόμαστε και αν εμείς μπορούμε να τα αναπαράγουμε, αυτό μας καθιστά αυτόματα ιδιοκτήτες εντός εισαγωγικών της πατρότητος όλων αυτών των αγαθών που για την οικουμένη είναι ο πολιτισμός ολόκληρος. Επομένως, βλέπουμε γιατί υπάρχει αυτή η στόχευση. Γιατί κάποιοι θέλουν να οικειοποιηθούν την ιδιοκτησία αυτών των αγαθών. Τώρα μίλησες βέβαια για πατρότητα και βάζεις θέματα τεράστια, διότι μου μετέφεραν πριν από λίγες ημέρες ότι κάποιος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, δεν θέλω να πω το όνομά του, όταν ετέθη θέμα από τους φοιτητές να αντιδράσουν για όλο αυτό που κάνουν οι Σκοπιανοί με τον Μεγαλέξανδρο, απάντησε αυτός ο άνθρωπος δημόσια μέσα στην τάξη ότι μην κάνετε έτσι, διότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι παγκόσμιο κτήμα. Είναι κτήμα ολωνών. Πρέπει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να μάθει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μπορεί να είναι παγκόσμιο κτήμα ολωνών ως κεφάλαιο στην ιστορία. Αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος φυσικά έχει καταγωγή και αυτή είναι η μακεδονική ελληνική καταγωγή του. Αυτό είναι σαφές. Και η πυρωτική βέβαια, γιατί η μητέρα του Ολυμπιάδα ήταν η πυρώτησα. Εκμητρός. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εκμητρός. Εγώ ως πυρώτης οφείλω να το πω. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο εμάς μας κάνει να ξεκινήσουμε αυτό το κύκλο εκπομπών είναι το γεγονός ότι πρέπει να ορθωθεί επιτέλους ένας αντίλογος σε αυτόν τον κατεωνισμό της συκοφαντικής λάσπης που ήρθε ενάντια στον ελληνικό λαό στοχευμένα. Γιατί έπρεπε να συνεχίσουμε να είμαστε αδύναμοι, οικονομικά εξαρτημένοι και αυτό βεβαίως θα μπορούσε να γίνει μόνο όταν θα χάσουμε την υπερηφάνεια μας. Όχι την υπερηφάνεια ενός φτωχού που ψάχνει για το ψωμί του, γιατί μπορεί να ψάχνει γι' αυτό αλλά μπορεί να έχει την υπερηφάνεια του, αλλά τη χάνει όταν ξεχνάει τις ρίζες του. Και αυτές τις ρίζες πρέπει να τις ποτίσουμε, να τις τροφοδοτήσουμε για να ανθίσει και πάλι η υπερηφάνεια στην ελληνική νεολαία η οποία περί άλλα σπρώχνεται να τυρβάζει και αυτό δεν πρέπει να γίνει καθεστώς. Και για ποιο λαό μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για τον ελληνικό λαό, ο οποίος μέχρι την προηγούμενη δεκαετία έχει δώσει ήρωες. Δεν έχει δώσει ήρωες ο ελληνικός λαός μόνο στην αρχαιότητα, μόνο στο Βυζάντιο, μόνο στη Ρωμαϊκή εποχή, μόνο στο 1821. Ο ελληνικός λαός συνεχίζει και γράφει έπει το 40, το 60, το 70, το 80, στα Ήμια. Πέφτει, ακόμα πέφτει το αίμα νοπό σε αυτόν τον λαό.
εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτός ο λαός γεννάει ήρωες, γεννάει παλικάρια. Δεν γεννάει τεμπέληδες, που θέλει να λέει η κυρία Μέρκελ. Και ας μας δείξει έναν ήρωα που, που έχουν οι Γερμανοί την τελευταία 25 ετία. Για να μην τους πω στην αρχαιότητα που δεν υπήρχαν καν αυτοί, δεν είχαν γεννηθεί. Αλλά να μιλήσουμε για την τελευταία 50 κοντά. Να μας δείξουν έναν ήρωα. Έναν άνθρωπο που τον τιμούν και οι υπόλοιποι. Διότι θα σας θυμίσω πάρα πολύ απλά ότι Έλληνες αξιωματικοί βγήκαν νικητές μέσα από χειρά και από φρούρια την εποχή που κατέβαιναν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, δεν μπόρεσαν να τα καταλάβουν και αναγκάστηκαν οι Γερμανοί αξιωματικοί να τους χαιρετήσουν και να τους αφήσουν να φύγουν, να τους δώσουν τιμές δηλαδή και να φύγουν με τα όπλα τους. Γι' αυτό το λαό μιλάμε, φίλοι μας Ευρωπαίοι, γι' αυτό το λαό μιλάμε που σας έδωσε τα φώτα. Έτσι. Πρέπει όμως να πάμε λιγάκι πιο πίσω, γιατί ξέρετε, τα πρόσφατα γεγονότα έχουν συζητηθεί και με την ευκαιρία τώρα της οικονομικής κρίσης που περνάει η πατρίδα μας και αυτή στοχευμένη επιδίωξη των Ευρωπαίων και άλλων φίλων μας, εντός εισαγωγικών, για να δούμε κατά πόσο εμείς πρέπει να εμπιστευόμαστε ό,τι προέρχεται από εκεί. Ανήκουμε βέβαια στην Ευρώπη υπό την έννοια ότι εμείς τους δώσαμε το όνομα της Ευρώπης, εμείς τους δώσαμε τους θεσμούς πάνω στους οποίους στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αλλά πέρα από το να το υπενθυμίσουμε, πρέπει να υπενθυμίσουμε και τι έχει υποστεί ο ελληνικός λαός από όλους αυτούς τους λαούς που οι πρόγονοί τους φέρθηκαν με τον ίδιο τρόπο που αυτοί φέρνονται τώρα σε μία σειρά χιλιετηρίδων. Δεν θα πρέπει αυτά να λησμονούνται και πρέπει να τα προβάλλουμε, γιατί η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Επομένως, να πιάσουμε την αρχαιότητα, φίλε Γιώργο, και να δούμε από πότε μας ήρθαν επισκέπτες όχι μόνο οι γνωστοί Πέρσες εξ Ανατολών, αλλά και οι γνωστοί Γαλάτες εκ Δυσμών. Ναι, διότι διδασκόμαστε στα σχολεία μας για τους Περσικούς πολέμους και ελάχιστα γίνεται λόγος για την καταστροφική επιδρομή τόσο των Γαλατών, τους οποίους αντιμετώπισε ο Αντίγονος γονατάς της Μακεδονίας, και όλοι οι Έλληνες στις Θερμοπύλες, για άλλη μια φορά στις Θερμοπύλες, το 278 π.Χ. Γι' αυτά δεν τα ξέρουμε. Άγνωστη αντίσταση. Άγνωστη αντίσταση αυτή. Αλλά έχουμε και συνέχεια. Έχουμε από βορρά λαούς Γόρτους, έχουμε λαούς Βανδάλους, έχουμε Ούνους, οι οποίοι κατέβηκαν, μπήκανε μέσα στα όρια του ελλαδικού χώρου, κατέστρεψαν πόλεις, λαιλάτισαν τους αρχαίους ναούς, έσφαξαν κόσμο, φτάσανε στο σημείο του αποδεκατισμού του ελληνικού λαού που για μία ακόμη φορά αναγκάστηκε να καταφύγει στα βουνά του τα απάτητα για να γλιτώσει, και αυτά δεν μας τα λένε. Και αυτοί οι λαοί δεν σεβάστηκαν τίποτα. Δηλαδή δεν σεβάστηκαν, παραδείγματος χάρη, ούτε καν την Ακρόπολη. Δεν σεβάστηκαν μνημεία για τα οποία μίλαγε όλος ο κόσμος, μίλαγε όλος ο πολιτισμένος κόσμος. Δεν σεβάστηκαν αγάλματα που είχαν φτιάξει μεγαλύτεροι γλύπτες του κόσμου εκείνη την εποχή, ο Φιδίας, ο Σκόπας και άλλοι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πήρανε σε κάρα, 70 κάρα φόρτωσε με αγάλματα ο Σίλας από τους Δελφούς. 70 κάρα με αγάλματα και τα πήγε στη Ρώμη και εκεί βγήκαν σε πληστηριασμό για τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες επαύλεις των Ρωμαίων αρχόντων και των Ρωμαίων πλουσίων και ευγενών. Αυτοί οι άνθρωποι στόλιζαν τις αυλές τους και τα μέγαρά τους, τα στόλιζαν με αρχαία ελληνικά αγάλματα. Έμπαιναν εδώ πέρα λοιπόν και σάλευαν αυτόν τον κόσμο. Και ακόμα δεν έχω βρει, φίλε μου Γλυγόρη, και δεν ξέρω αν το έχεις βρει εσύ, αν από τον Σίλα βγήκε η λέξη σύλληση ή το ανάποδο. Είναι με δύο λάμδα και ίσως δεν πάει, αλλά μπορούμε να το ψάξουμε. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κατεξοχήν σύλλησε, ο Σίλας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος καταξοχήν σύλλησε την Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η χώρα είχε από πάνω της συνεχώς βαρβάρους. Πέρναγαν συνεχώς από πάνω της άνθρωποι, απολύτιστοι λαοί, στρατιώτες και ολόκληρες ορδές, οι οποίες δεν αντιλαμβάνονταν τίποτα από όσα αυτή η χώρα προσέφερε. Θα σας θυμίσω πάρα πολύ απλά πως όταν μπήκαν οι βάρβαροι να καταλάβουν τις Σιρακούσες, γιατί μιλάμε για μια προέκταση της Ελλάδος εκείνη την εποχή, σε εκείνο το σημείο, Μεγάλη Ελλάδα λεγότανε, και βρήκαν τον Μέγα Αρχιμίδη να συνεχίζει να γράφει τους κύκλους του και να κάνει γεωμετρικά σχήματα και να λύνει γεωμετρικά προβλήματα κάτω στο χώμα, πήγε ο βάρβαρος στρατιώτης να τον σφάξει και του είπε
το περίφημο «μη μου τους κύκλους στάρατε». Δηλαδή σφάξε με μένα, αλλά μη μου πειράξεις αυτούς τους κύκλους. Δηλαδή κάποιος επόμενος μετά από μένα να τα βρει αυτά και να προχωρήσει τη σκέψη μου. Γιατί το ζητούμενο για τον Έλληνα είναι να αφήσει ένα γραπτό κείμενο, να αφήσει μια σκέψη και κάποιος επόμενος να την παραλάβει αυτή τη σκέψη και να την προχωρήσει, να τη μεγαλώσει. Κάτι το οποίο δεν έχουν στο κεφάλι τους αυτοί όλοι οι απολύτιστοι λαοί. Μια και ανέφερες, Γιώργο, τον Αρχιμίδη, πρέπει εδώ να πούμε ότι πέρα από το ότι είναι σοφός και παγκοσμίως αναγνωρισμένος επιστήμονας, κατάφερε με τις εφευρέσεις του, επί δύο ολόκληρα χρόνια, να αντιστέκονται οι Σιρακούσες σε όλο το ρωμαϊκό στόλο και στρατό, δημιουργώντας τέτοιες απώλειες στους επιτιθέμενους και στις πολιορκητικές τους μηχανές, όπου ακόμη και σήμερα θαυμάζονται αυτές οι εφευρέσεις σαν πρωτοπόρες σε σχέση με την πολιορκητική τέχνη και την αντίσταση. Ήταν δηλαδή όχι μόνο φιλόσοφος, αλλά και αντιστασιακός. Και οι εξελίξεις αυτών των εφευρέσεων είναι σύγχρονα εργαλεία και σύγχρονα όπλα, έτσι. Αλλά ήθελα να πάω λιγάκι παραπέρα, γιατί είναι κάτι το οποίο σαν γεγονός επίσης μας πείθει ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί όταν μιλάμε για Ευρωπαίους και όταν αυτοί θέλουν το καλό μας και όταν αυτοί θέλουν να μας δανείσουν, να μας υπερδανείσουν, να τους χρωστάμε στον αιώνα τον άπαντα, και αυτό το καλό εντός εισαγωγικών καταπίπτει αν αναλογιστούμε ότι είναι οι απόγονοι αυτοί που μας συνιστούν ποιον. Αυτόν που ως σταυροφόροι δήθεν ξεκίνησαν από τη Βενετία, Βενετοί, Φράγκοι, Λογκοβάρδοι, Νορμανδοί, και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Ήταν πολύ μεγαλύτερη η ζημιά που έγινε στον ελλαδικό χώρο και στην Κωνσταντινούπολη από την τουρκική που επεκολούθησε μετά από 250 χρόνια, η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204, όπου η λαιλασία της πόλης ήταν τέτοια που αυτό που ανέφερες πριν για το Σύλλα, οχριά. Και σήμερα ακόμη στη Βενετία όποιος πάει μπορεί να δει στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου, που είναι στη μεγάλη πλατεία της Βενετίας, τα τέσσερα περίφημα αρχαιοελληνικά άλογα, τα οποία είναι παρμένα από τους Δελφούς, είχαν μεταφερθεί από τους χριστιανούς αυτοκράτορες στην Κωνσταντινούπολη και λαιλατήθηκαν μαζί με όλα τα άλλα και μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη. Απολέστηκαν άπειρα συγγράμματα, απολέστηκαν καλλιτεχνήματα, απολέστηκαν χρυσά Ευαγγέλια, απολέστηκαν εικόνες, απολέστηκαν πολιτισμικά αγαθά των Ελλήνων που δεν μπορούμε να τα πάρουμε πίσω πια, και στολίζουν σε μεγάλο μέρος τα ξένα μουσεία από τα οποία αυτοί οι δήθεν φίλοι μας εισπράττουν εκατομμύρια ετησίως προβάλλοντάς τα. Ειδικά το θέμα της Κωνσταντινούπολης πονάει πάρα πολύ και κάποια στιγμή θα το κάνουμε μια εκπομπή ολόκληρο, γιατί και εσύ ολόκληρη την καταστροφή της πόλεως και ιδίως της Αγίας Σοφιάς. Αυτό όμως το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να πούμε ότι δεν είναι μόνο το Βυζάντιο που έχει κατακλαπεί και η Μικρά Ασία, είναι και η σημερινή μας Ελλάδα, γιατί η σημερινή Ελλάδα, αυτό που ανήκει σήμερα, που λέμε σήμερα Ελλάδα, είναι το 1/8 αυτού που κάποτε ή το Ελλάς. Έτσι όπως και η Θράκη, αυτό που ανήκει σήμερα στην Ελλάδα από το κομμάτι της Θράκης, είναι το 1/9 της αρχαίας μας Θράκης. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα άμα δεν τα γνωρίζουμε, αγνοούμε τα πόδια μας, τα χέρια μας, τις εκτάσεις μας, αγνοούμε το σώμα μας. Όποιο μέλος του σώματός σου και να αποκόψεις, το ίδιο σε πονάει. Πρέπει να σας πω εδώ πέρα ότι η ήττα των Γαλατών κοντά στο Καρπενήσι, σε ένα σημείο εκεί πέρα όπου δόθηκε μια πάρα πολύ σπουδαία μάχη για την οποία μίλησε προηγουμένως ο φίλος μου ο Γρηγόρης ο Κωσιβάκης, ήταν τόσο σημαντική, τόσο μεγάλη, που είχε αντίκτυπο σε όλη τότε την πολιτισμένη κοινωνία, διότι οι Γαλάτες εκείνη την εποχή θεωρείται ένα στρατός ο οποίος ήρθε και νόμιζε ότι θα κάνει περίπατο στην Ελλάδα. Ήρθε και νόμιζε ότι θα βρει, επειδή η Ελλάδα τότε ήταν διαιρεμένη σε πόλεις κράτη, νόμιζε ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο κάθε πόλη αυτή που ήταν μικρό στρατός να την αντιμετωπίσει. Γιατί αυτή ήταν μια τεράστια. Συγχώρεσέ μου μια παρατήρηση για να καταλάβει ο ακροατής μας και η ακροάτριά μας περί τίνος ομιλούμε. Μιλάμε για μια στρατιά 200.000 πολεμιστών. Έτσι. Τέτοια εκστρατεία έγινε εναντίον της Ελλάδος. Με το υπηκό τους, με τα άρματά τους κλπ. Οι οποίοι πήγαιναν πόλη-πόλη να καταλάβουν την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα τότε δεν ήταν ενωμένη ακόμη. Έτσι. Λοιπόν. Και υπάρχει περιοχή σήμερα έξω από το Καρπενήσι, η οποία ακόμα και σήμερα λέγεται τα Κοκάλια. Ξέρετε γιατί?
υπάρχει και πινακίδα και τοποθεσία, διότι εκεί πέρα είχαν ρίξει όλους τους νεκρούς γαλάτες από τη μάχη και για πολύ καιρό μετά... Σωρή ολόκληρα. Σωρή ολόκληρη, ακόμα υπήρχαν σωροί από τα κόκαλα των νεκρών στρατιωτών των Γαλατών που είχαν λιώσει. Φανταστείτε λοιπόν ότι το τοπωνύμιο έχει μείνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, αυτές οι μάχες, οι οποίες ήταν μάχες που κέρδισε ο ελληνικός λαός, που κέρδισαν οι Έλληνες πολεμιστές, είναι μάχες που πρέπει να διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία και όχι να αποσιωπούνται. Βέβαια, όταν βλέπουμε στα ψηφοδέλτια των σημερινών κομμάτων να προείστανται κύριοι και κυρίες, οι οποίες έχουν γράψει, Γρηγόρη μου, τα γνωστά βιβλία περί συνωστισμού στη Σμύρνη και διάφορα άλλα τέτοια βιβλία και να, είναι να προείστανται ψηφοδελτίων και ολόκληρων συνδυασμών σε μεγάλες ελληνικές πόλεις, πώς θες λοιπόν αυτά τα πράγματα να διδάσκονται στα σχολεία? Τι έρχεται λοιπόν να κάνει αυτή εδώ η εκπομπή? Έρχεται να σας πει για αυτά που δεν σας λένε οι άλλες και για αυτά που δεν γράφουν τα σχολικά βιβλία. Ηρίστο εν παρόδο και η κουκουβάγια πέταξε, Γρηγόρη μου, ο οργανισμός εκδόσεως διδακτικών βιβλίων τελείωσε. Έκλεισε. Έτσι, άλλο ένα κάτι, ευχάριστο εντός εισαγωγικών. Κάτι ήταν και αυτό. Έχει κάνει πολλά λάθη στο τέλος. Πολλά βιβλία τα οποία τα παρήγγελνε ο δάσκαλος, τα παρήγγελνε ο υπουργός στον συγγραφέα να τα γράψει και τα εξέδιδαν. Αλλά εκείνη η συμπαθητική κουκουβάγια που είχαμε όλοι μας στο τέλος των σχολικών μας βιβλίων και από όπου μάθαμε όλοι γράμματα, πλέον δεν θα υπάρχει. Ο τρόπος που θα βγαίνουν τα βιβλία τώρα πια δεν ξέρω ποιος είναι. Φοβούμαι όμως ότι δεν θα είναι και ο καλύτερος τρόπος και θα μπορεί ο καθένας να βγάζει ένα βιβλίο και με το Χ μέσο, το Ψ κόμμα και τον Ζ υπουργό φίλο να μπορεί αυτό το βιβλίο να διοχετεύεται στα σχολικά μας θρανία. Επομένως, καθήκον όλων μας, όχι ημών που κάνουμε την εκπομπή, αλλά και όσων ακούτε αυτά τα οποία λέγονται και μπορείτε να τα αναπαράγετε ή να τα προβάλλετε ή να τα συνθέτετε με γνώσεις δικές σας και πληροφορίες, θα πρέπει να φτάνουν και στο τελευταίο σχολείο, στο τελευταίο χωριό, για να μπορούμε να συνεγείρουμε τους συνέλληνες και τις συνελληνίδες πάνω στο ζήτημα της ιστορικής γνώσης, που είναι θεμέλιο για την αναπαραγωγή της εθνικής μας υπερηφάνειας. Δεν είναι δυνατόν να ξεχνάμε εμείς ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι ελληνικό 5 και 10 χιλιάδες χρόνια. Αν ανοίξετε οποιονδήποτε τουριστικό οδηγό, θα καταλάβετε πόσο υποβολημαίες είναι οι κινήσεις αυτών που δεν θέλουν αυτό να γίνεται μνήμη. Όταν διαβάζετε θα δείτε ότι αναφέρονται ως πρώτοι κάτοικοι του Αιγαίου ποιοι? Οι Φοίνικες. Μα οι Φοίνικες ήταν λαός από τα παράλια κάτω του σημερινού Ισραήλ και του Λιβάνου που προήλθαν από ανάμιξη αρχαίων Ελλήνων επίκων και φίλων λαών της περιοχής εκείνης. Πότε όμως εμφανίζονται στο προσκήνιο της ιστορίας? Το 1200-1300 π.Χ. Το ελληνικό Αιγαίο είναι ελληνικό 5 και 10 χιλιάδες χρόνια από τα ευρήματα που βρίσκονται και στις τελευταίες νησίδες, αυτές που λέγονται εσφαλμένα βραχονησίδες, από τα νομίσματα, από τα κτίσματα, από τα κάθε λογής ευρήματα που αποδεικνύουν την παρουσία ελληνικών πληθυσμών εκεί. Αυτό το πράγμα πρέπει να το αναπαράγουμε. Γιατί η στόχευση είναι απλή. Αν αμφισβητηθεί η κυριότητα του Αιγαίου και η πατρότητα αυτών που το κατοικούσαν τα χρόνια εκείνα, τότε είναι πολύ εύκολο να υπάρχουν διεκδικήσεις γιατί τα προϊόντα που μπορούν να βγουν μέσα από το βυθό του Αιγαίου, τους υδρογονάνθρακες, το πετρέλαιο και το οτιδήποτε άλλο. Κάποιος γνωστός μου από το εξωτερικό μου είχε ρωτήσει, μα καλά, δεν είναι δυνατόν να διεκδικείτε εσείς οι Έλληνες όλο το Αιγαίο τη στιγμή που η Τουρκία κατέχει τα παράλια? Τα νησιά αυτά είναι τόσο κοντά στην Τουρκία, θα έπρεπε να ανήκουν στην Τουρκία. Η απάντησή μου και η απάντηση κάθε Έλληνα πρέπει να είναι ποια? Ότι κακώς η Τουρκία κατέχει τα παράλια. Γιατί τα παράλια αυτά λέγονται Ιωνία, λέγονται Αιωλίδα, λέγονται Λυκία, λέγονται... Ξέρεις, ναι. Γιώργο, εσύ από το δικό σου βιβλίο «Η άγνωστη Μικρά Ασία» έχεις πάει 5 φορές και το έχεις αναδείξει το θέμα. Η Τροάδα, η Κιλικία, η Παμφιλία, όλες αυτές ήταν, η Ερυθρέα, όλες αυτές ήταν επαρχίες, η Αιωλίδα.
Έτσι, όλες αυτές ήταν επαρχίες των αρχαίων Ελλήνων που και εκεί είχαν πάει κατά τόπους, γι' αυτό και ονομάζονταν έτσι αυτά τα μέρη μας. Όμως έφτασε η στιγμή να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και τέλειωσε το πρώτο μέρος της αυτής εδώ της εκπομπής, για να επανέλθουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, σε λίγα λεπτά, στο δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Οι Έλληνες απαντούν». Ο Γιώργος Ολεκάκης είναι στη μικρόφωνο αυτή τη στιγμή και στην οθόνη σας. Από δίπλα μου είναι ο φίλος μου ο Γρηγόρης ο Κωσιβάκης. Προσπαθούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, την καινούρια μας εκπομπή, την καινούρια μας έτσι, συνθήκη με την ιστορία και με την αλήθεια που θέλουμε να υπογράψουμε, να σας μιλήσουμε και να σας πούμε για πράγματα τα οποία οι άλλοι δεν θα σας πούν. Τα σχολικά βιβλία δεν θα σας γράψουν ποτέ και οφείλετε να τα πείτε στα παιδιά σας, τουλάχιστον να μην πέσετε αμαχητή. Να πείτε ως γονιός, ως Έλλην, ως άνθρωπος, ότι εμείς κάποτε τα ακούσαμε και τα διαδώσαμε αυτά. Γιατί κανείς έχει ευθύνη και για αυτά που διαδίδει. Λέγαμε λοιπόν λίγο προηγουμένως για τα νησιά του Αιγαίου και για το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα νησιά. Αλήθεια, έχει σκεφτεί κανείς το εξής πάρα πολύ απλό, ότι μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής μεσολαβεί η Μεσόγειος θάλασσα όπως τα τελευταία χρόνια βέβαια, γιατί πριν 20.000 χρόνια δεν μεσολαβούσε αυτή η θάλασσα. Αλλά πάση περιπτώσει μεσολαβεί η Μεσόγειος θάλασσα, η οποία είναι κατάσπαρτη από νησιά. Έχετε λοιπόν καταλάβει γιατί το μουσουλμανικό τόξο από το νότο δεν μπόρεσε ποτέ να φτάσει με αξιώσεις προς την Ευρώπη και να ανέβει προς τα πάνω? Διότι υπάρχουν αυτά τα νησιά, τα οποία είναι μικρές εστίες αντιστάσεως. Όλα αυτά τα νησιά, κυρίως του Αιγαίου, αλλά και τα ιταλικά νησιά, της Μάλτας κλπ, ήταν το πρώτο ανάχωμα σε αυτές τις ορδές των πλοίων που θέλανε από νότον Καρχιδόνιος, από την αρχαιότητα, από την μεγάλη Καρχιδονία, μεγάλη πόλη, μεγάλο στρατός εκείνη την εποχή, που θέλανε από τον νότο να ανέβουν προς τα πάνω. Αυτά τα μικρά νησάκια, τα οποία σήμερα τα έχουμε μόνο ως τουριστικά παραπετάσματα και τα βλέπουμε ότι μια χαρά είναι η Μύκονος, πάμε και γλεντάμε, μια χαρά είναι η Σέριφος, πάμε και κάνουμε σέρφινγκ, μια χαρά είναι η Γάβδος εκεί πέρα που κάθεται και ας μην έχει ρεύμα, που τα έχουμε μόνο για τους γραφικούς και θέλουμε εκεί πέρα κάποιοι να μένουν και να φυλάνε θερμοπύλες και εμείς απλώς να πηγαίνουμε το καλοκαίρι 10-20 μέρες και να κάνουμε το μπάνι μας και να φεύγουμε. Αυτά τα νησάκια παίζουν ένα σπουδαιότατο αμυντικό ρόλο έναντι όχι μόνο της Ελλάδος, διότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Έναντι όλων αυτών που επιβουλεύονται και που θέλουν να μπουν στο Αιγαίο, στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι ολόκληρη η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγκάστηκε έναν πειρατή μη Οθωμανό, τον Μπαρμπαρόσα, να τον κάνει ηγέτη του ναυτικού της στόλου για να μπορέσει να χειραγωγήσει όλα αυτά τα νησάκια και πάλι δεν τα κατάφερε καλά-καλά. Όμως, επειδή παίζονται πάρα πολλά παιχνίδια, φίλε μου Γρηγόρη, με την προπαγάνδα που γίνεται στο Αιγαίο και με τα διάφορα έτσι ξένα κέντρα που ανέφερες προηγουμένως, εγώ θα σου μιλήσω για αόρατες και μυστικές εταιρείες που είναι κρυμμένες πίσω από στοές, πίσω από κτίρια, πίσω από ράσα και πίσω από τη Βένους περίεργες. Εγώ θα σας μιλήσω για το NBA, που το γνωρίζετε όλοι σας πάρα πολύ καλά. Το NBA είναι το πρωτάθλημα το μπασκετικό της καλαθοσφαιρίσεως της Αμερικής, το οποίο όταν το 2007 τον Οκτώβριο έκανε μια περιοδία στην Ευρώπη και το βλέπετε αυτές τις οθόνες αυτή τη στιγμή, έβγαλε μια διαφημιστική αφίσα. Επειδή θα πέρναγε λοιπόν και από την Τουρκία να παίξει να δώσει κάποια μάτσα εκεί πέρα, έχει μαρκάρει την Τουρκία με κόκκινο χρώμα όπως το βλέπετε κάτω δεξιά σας. Στα κόκκινα λοιπόν έχει βάψει και την Ρόδο και την Κάρπαθο δυστυχώς. Και αυτά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαία. Όχι μόνο δεν είναι τυχαία, είναι σκόπιμα και θέλουν να συνηθίσει όχι μόνο ο ξένος κόσμος αλλά και εμείς οι Έλληνες να βαρεθούμε να αντιστεκόμαστε, να βαρεθούμε να αντιδρούμε, να βαρεθούμε να διαμαρτυρόμαστε. Αντίθετα, εμείς από τούτη εδώ την εκπομπή συστήνουμε στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, ιδιαίτερα στους νέους Έλληνες και Ελληνίδες, σε κάθε περίπτωση με το χειρισμό του διαδικτύου στον οποίο είναι γνώστες, να διαμαρτύρονται, να στέλνουν μηνύματα, να βγάζουν προς τα έξω την αγανάκτηση του ελληνικού λαού για κάθε τι που συμβαίνει σε βάρος μας, σε βάρος της ιστορικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Δεν μπορεί να βάφεται στο χάρτη κόκκινη η Ρόδος, έχει βαφτεί από το αίμα,
από τις τουρκικές κατακτήσεις. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε να βάφεται και στο χάρτη πάλι κόκκινη. Δεν επιτρέπεται να βάφεται κόκκινο το Καστελόριζο, αυτό το μικρό απομακρυσμένο νησάκι που χάρη στο οποίο μπορούμε να διεκδικούμε τους υδρογονάνθρακες που θα σώσουν την ελληνική οικονομία στο μέλλον, να έχει την επαφή που πρέπει με την Κύπρο, που και αυτή έχει την αντίστοιχη περιοχή της, και το Ισραήλ, το οποίο και αυτό έχει επίσης οικόπεδα με υδρογονάνθρακες, για να μπορεί το προϊόν αυτό να φτάνει στην Ευρώπη. Οι Τούρκοι, πολύ πονηρά, πολύ έξω από κάθε νομική συμβατικότητα, προβάλλουν ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή, τι μας λένε οι Τούρκοι? Ότι τα νησιά επιπλέον, ότι είναι βάρκες. Αν αυτό έχει λογική, μπορεί να το καταλάβει ο καθένας μας. Επειδή λοιπόν και τα νησιά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν είναι δυνατόν εμείς να ξεχνάμε ότι αυτά τα νησιά είναι ελληνικά. Από το ακραίο Καστελόριζο στην Ανατολή, μέχρι τα νησάκια που βρίσκονται πάνω από την Κέρκυρα, στα όρια με την Αλβανία, όπου έχουμε τρία νησάκια, τους Οθρονούς, Το Μαθράκι και την Ερίκουσα. Τι συμβαίνει εκεί? Εκεί έχουμε, σύμφωνα με ρίση φίλου μου πολιτικού δικού μας σύγχρονου Έλληνα, έχουμε θέμα απώλειας εθνικής κυριαρχίας. Γιατί οι Αλβανοί έχουν επεκτείνει την αλίτιδα ζώνη τους στα 12 μίλια και εμείς είμαστε στα 6. Και αυτή τη στιγμή οι Αλβανοί κάνουν έρευνες και εκμεταλλεύονται το βυθό μέσα στον ελλαδικό χώρο. Αυτό ποια ελληνική κυβέρνηση που έχει φιλότιμο μπορεί να βγει και να απολογηθεί στον ελληνικό λαό γιατί αποφεύγει να κάνει τον καθορισμό της ΑΟΣ, γιατί αποφεύγει να κάνει την επέκταση των ελληνικών ορίων στα 12 μίλια όπως το διεθνές δίκαιο επιτρέπει και σε μας επιβάλλεται να κάνουμε, και να έχουμε απώλεια εθνικής κυριαρχίας? Ποιοι είναι όλοι αυτοί που θέλουν να ξαναεκλεγούν στις όποιες εκλογές θα γίνουν, αν δεν απολογηθούν για αυτές τις πράξεις και τις παραλήψεις που σημαίνουν απώλεια εθνικής κυριαρχίας της χώρας? Εγώ θεωρώ την πράξη αυτή πράξη εσχάτης προδοσίας, όταν δεν μπορείς να οριοθετήσεις και αμυνθείς μέσα στα δικά σου σύνορα, στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας. Εγώ δεν λέω να κάνεις κάτι παράνομο. Και μάλιστα όταν λες ότι προς Ανατολά σε εμποδίζει η Τουρκία ή επειδή με τον γείτονα αυτόν δεν τα πας καλά, τι σε εμποδίζει να ορίσεις τα 12 σου μίλια προς δυσμάς, εκεί που έχεις την Ιταλία με την οποία δεν έχεις τα προβλήματα που έχεις με την Τουρκία, ή με την Αλβανία που έχεις πάει και έχεις υπογράψει κάποιες συγκεκριμένες συμβάσεις, άσχετα αν μετά οι Αλβανοί τα πήραν πίσω. Επίσης, όταν περιοδικά διεθνούς κύρους βγαίνουν και δείχνουν το Καστελόριζο με την τουρκική σημαία, είχαμε δείξει προηγουμένως μια φωτογραφία, μπορούμε να την ξαναδείξουμε αν θέλετε. Αυτό είναι ένα περιοδικό διεθνούς κύρους, ταξιδιωτικό, που το συμβουλεύονται ένα σωρό ταξιδιώτες, εκατομμύρια ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο. Όταν λοιπόν έχει αυτή τη φωτογραφία του Καστελόριζου και λέει τα Χριστούγεννα που θέλετε να πάτε στο τουρκικό Καστελόριζο, να κάνετε Χριστούγεννα σε μουσουλμανικό έδαφος, δηλαδή αυτό το αντίθετο της χριστιανικής με της μουσουλμανικής θρησκείας, και σου προβάλλει η φωτογραφία του Καστελόριζου, καταλαβαίνετε πως σιγά σιγά, άντε να πεις μετά τον Ολλανδό, άντε να πεις στον Σουηδό, άντε να πεις στον ξένο ο οποίος δεν έχει καμία ευαισθησία και η ιστορία δεν ξέρει και δεν έχει μάθει ποτέ, πόσο μάλλον και η γεωγραφία της Ευρώπης, να τον πεις ότι αυτό, κύριε που βλέπεις, είναι ελληνικό έδαφος. Όταν δεν υπάρχει επίσημο κυβερνητικό διάβημα γι' αυτό και όταν ποτέ δεν βγήκες να το αναιρέσεις τούτο επίσημα. Λοιπόν, τα 12 μίλια είναι κάτι που η διεθνής νομιμότητα σου επιτρέπει. Όταν μια κυβέρνηση λοιπόν δεν μπορεί να σηκώσει το ανάστημά της εντός των ορίων της διεθνούς νομιμότητας, καταλαβαίνετε ότι είναι μια δοσύλλογη κυβέρνηση. Πέρα από όλα αυτά, υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξ αρχής. Εμείς λέγοντας όλα αυτά είμαστε εν γνώση ότι θα κατηγορηθούμε για εθνικισμό, για σοβινισμό και για διάφορες άλλες τέτοιες. Για ιδιότυπο εθνικισμό. Ιδιότυπο εθνικισμό και κάτι άλλο. Εμείς αυτό που έχουμε να προβάλλουμε σε απάντηση είναι ότι είμαστε πατριώτες. Είμαστε Έλληνες και απευθυνόμαστε σε Έλληνες και Ελληνίδες και ζητούμε
τη συστράτευση στην προστασία της ιστορικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς, γιατί αυτό είναι που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας, στα παιδιά μας που πρέπει να πάψουν να επικοινωνούν με τα κινητά τηλέφωνα με γκρίκλις, δηλαδή με ελληνικά, με αγγλικούς χαρακτήρες, τα οποία νοθεύουν την ελληνική γλώσσα, δημιουργούν αγλωσία και σε λίγο καιρό, εάν αυτό συνεχιστεί, θα έχει νοθευτεί για πάντα η ελληνική μας γλώσσα. Είναι έκκληση προς τους νέους Έλληνες και τις νέες Ελληνίδες. Είναι εγκληματικό να γίνεται αυτού του είδους η επικοινωνία με αυτή την νοθευμένη, την μπάσταρδη, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, γλώσσα. Η ατολμία μας να ορίσουμε τα 12 μας μίλια ακόμα και προς τα νησάκια της Κέρκυρας, αυτά που προηγουμένως ανέφερε ο φίλος μου ο Γρηγόρης ο Κωσιβάκης, τα διαπόντια νησάκια μας, η ατολμία μας αυτή έχει χαρίσει στους βόρειους γειτονές μας, τους Αλβανούς, το δικαίωμα, τους έχει φέρει κοντά λοιπόν στο νησάκι Ερίκουσα, όπου από εκεί πέρα έχουν χαρίσει τα οικόπεδα, έχουν παραχωρήσει τα οικόπεδα, τα θαλάσσια οικόπεδα προς τρεις ξένες εταιρείες νορβηγικών και άλλων συμφερόντων σε σύμπραξη με την κυβέρνηση της Αλβανίας και πολύ κοντά στις ακτές, πολύ πιο κοντά στις ελληνικές ακτές. Το Σερίκου σας κάνουν έρευνες αυτή τη στιγμή για πετρέλαιο. Πρέπει να σας πω βέβαια κάτι εδώ πέρα το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό, ότι είχε συμφωνηθεί από την εποχή του Καραμαλή, του παππού, του γέρου του Καραμαλή, πας περιπτώσει, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας να είναι ακριβώς στη μέση. Κάποια στιγμή αυτό συμφωνήθηκε, δεν πέρα στα ψηλά των ελληνικών εφημερίδων, τότε δεν υπήρχαν και πολλά μέσα μαζικής ενημερώσεως. Αργότερα όμως οι Ιταλοί σκέφτηκαν, αφού έκαναν τις έρευνές τους και είπαν ότι θέλουν ένα κομμάτι καλύτερο να έρθουν λίγο προς τα μέσα. Επειδή είναι μεγαλύτερη χώρα. Ναι, όχι, να έρθουν να μας δώσουν λίγα μέτρα αυτοί στην περιοχή της βόρειας γραμμής τους και να τους δώσουμε εμείς λίγα μέτρα νοτιότερα εκεί που περίπου είναι η δυτική Πελοπόννησο στο Κατάκολο. Γνώριζα πάρα πολύ καλά ότι η περιοχή του Κατακόλου εκεί στις Ηλίας, απ' έξω από την Ηλία, έχει υδρογονάνθρακες. Και εμείς παραχωρήσαμε αυτή τη γραμμή και αυτή τη στιγμή τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας μας δίνουν κάποια μέτρα στο βορρά και εμείς παραχωρούμε κάποια μέτρα εκεί που υπάρχει πετρέλαιο. Αυτό και αυτό που δεν μπορεί να γίνει έτσι χωρίς να συζητηθεί, χωρίς να περάσει από βουλή. Δεν έχει κανένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχει κανένας πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα, βάσει του συντάγματος αυτής της χώρας, δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρεί γη, ούτε θάλασσα, ούτε αέρα, εάν προηγουμένως δεν έχει περάσει από μια συνταγματική διαδικασία όλο αυτό το πράγμα. Αυτό όλο είναι παρανομό. Είναι έξω από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Είναι προδοτικό. Δεν μπορεί να παραχωρήσει. Και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ποιος ο πρωθυπουργός μπορεί. Μην ξεχνάτε ότι το 1914 με υπογραφή Βενιζέλου και του βασιλέως Κωνσταντίνου τότε δώσαμε την ίσο Σάσονα. Ένα από τα τέταρτο νησάκι, ένα από τα νησάκια των Διαποντίων, το οποίο μας το είχαν δώσει οι Ιταλοί με τη συνθήκη παραχωρήσεως των Επτανήσων στην Ελλάδα. Και αποφάσισε μια κυβέρνηση, υπογράφει ο Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος, να παραχωρήσουμε το νησί αυτό στους Αλβανούς. Και έρχομαι εγώ να ρωτήσω, ο Γρηγόρης είναι και έγκριτος δικηγόρος, με ποιο δικαίωμα μια κυβέρνηση, με ποιο δικαίωμα ένας πρωθυπουργός και ένας βασιλιάς παραχωρούν γη, παραχωρούν ελληνικό έδαφος. Αυτό δεν παραχωρείται με μια απόφαση, δεν παραχωρείται με ένα νομοθετικό διάταγμα. Αυτό δεν παραχωρείται έτσι. Αυτό, αν δεν είναι εσχάτη προδοσία, τότε τι είναι? Και επειδή σήμερα με τη συνθήκη της Ιαμαϊκής και τα θαλάσσια σύνορα είναι η θάλασσά μας, είναι η γη μας, είναι εξουσία μας, είναι έκταση της χώρας μας, το ίδιο συμβαίνει και με τη θάλασσα. Μην βλέπετε τη θάλασσα μόνο σαν ψάρια, γιατί ακούστε και κάτι εκφράσεις οικολογικού περιεχομένου, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, λίγο να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις και λίγο να δημιουργήσουμε έτσι και λίγο χαβαλέ από την όλη υπόθεση, να βρεθούν αφορμές και φράσεις για να κάνουμε σάτιρες και να μπούμε στην επικαιρότητα. Ποια ψάρια του? Το Αιγαίο σε λίγο δεν θα έχει ψάρια ούτως ή άλλως. Το 2035 δεν θα έχουμε ψάρια λόγω της μολύνσεως που έχουν οι θάλασσές μας. Άλλη μεγάλη ιστορία, γι' αυτό δεν φωνάζουν οι οικολόγοι. Φωνάζουν μόνο όταν πρόκειται περί εκτάσεων και περί συνόρων. Δεν το αφήνουμε αυτό το οικολογικό κομμάτι, ίσως το πιάσουμε μια άλλη φορά. Το Αιγαίο δεν ανήκει στα ψάρια του. Το Αιγαίο ανήκει σε αυτούς που έχησαν το αίμα τους αυτή τη θάλασσα για να το απελευθερώσουν. Και πάση περιπτώσει, το Αιγαίο ανήκει σε αυτούς που θέλουν να αυτοπροσδιοριστούν.
Γιατί κάποτε αυτοί οι άνθρωποι αποφάσισαν να συνενώσουν τα καράβια τους, να συνενώσουν τους στρατιώτες τους και τα παλικάρια τους με κάποιους με τους οποίους ήθελαν να είναι μαζί. Και ήθελαν να είναι μαζί με τους Έλληνες του κυρίου κορμού της Ελλάδος. Δεν συμμάχησαν ποτέ με τους Τούρκους ούτε με τους Ιταλούς. Έτσι. Γιώργο, έφτασε στο σημείο εκείνο που θα ήθελα κάτι να πω και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν στοχεύουμε να λέμε ιστορικά γεγονότα ατάκτως ερημένα. Όλα εντάσσονται σε ένα στόχο. Τον επαναλαμβάνω γιατί όσοι δεν παρακολουθούσαν την αρχή την εκπομπή ίσως δεν τον έχουν αντιληφθεί. Εμείς στοχεύουμε να υπενθυμίσουμε γεγονότα τα οποία αφενός αποδεικνύουν την ιστορικότητα του ελληνικού έθνους στο χώρο αυτό τον ελλαδικό, στο γιατί χρόνια, δεκαετίες, εκατονταετίες, χιλιετηρίδες, αιώνες ολόκληρους ο ελληνικός λαός ζει, μάχεται, προοδεύει και δημιουργεί σε αυτούς τους χώρους και δικαιούται να είναι υπερήφανος και για τους προγόνους του και για την πολιτισμική κληρονομιά του και να συνεχίσει να κατέχει το χώρο αυτόν αντιστεκόμενος σε όλους εκείνους οι οποίοι δεν θα ήθελαν να υπάρχουμε ως έθνος σήμερα, γιατί ακριβώς η πατρότητα αυτού του έθνους συνεπάγεται και όλες τις άλλες κατακτήσεις που περιγράφουμε. Ερχόμαστε λοιπόν ιστορικά και πάλι να αντιπαρατεθούμε σε αυτούς που σήμερα εμφανίζονται ως σύμμαχοι και φίλοι μας, με τον υπερδανισμό τον οποίο μας επέβαλαν τα τελευταία χρόνια για να μην ξεχνιόμαστε, και αυτό θα μπορεί να αποδειχθεί αν είναι έτσι ή αλλιώς από το ποιοι ήταν οι πρόγονοί τους και πώς αυτοί συμπεριφέρθηκαν. Είπαμε λοιπόν για τα μέχρι της καταλήψεως της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Φράγκους. Να υπενθυμίσουμε ότι επί 200 χρόνια αυτοί οι κατακτητές της Κωνσταντινούπολης και του ελλαδικού χώρου κατέκτησαν σχεδόν όλη την Ελλάδα εκτός από την αυτοκρατορία της Νίκαιας που είχε ένα κομμάτι της Μικράς Ασίας, το Δεσποτάτο της Υπήρου που είχε την Ήπειρο από το Δυράχιο επάνω της σημερινής Αλβανίας μέχρι κάτω στην Ανατολή Καρνανία. Να θυμίσουμε το Δεσποτάτο του Μιστρά που κατήχε το μισό της Ανατολικής Πελοποννήσου. Να θυμίσουμε τον Πόντο, το βασίλειο του Πόντου με τους Κομνηνούς και την Κρήτη βεβαίως, η οποία μάχεται χιλιάδες χρόνια τώρα και συνεχίζει. Αυτός ο ελληνισμός συνεχίζει να αντιστέκεται και σήμερα και πρέπει να συνεχίσει εν γνώση του τι προϋπήρξε. Είπες λοιπόν για νησιά του Αιγαίου και Ιόνια, αλλά ας μείνουμε στο Αιγαίο. Ένα απλό γεγονός. Όταν καταστράφηκαν τα ψαρά, αυτός ο μικρός βράχος που έδωσε με τα καράβια του τόσους αγώνες κατά την περίοδο του 1821 της μεγάλης ελληνικής επαναστάσεως, πριν ο τουρκικός στόλος επιτεθεί, είχε περιπλέψει το νησί γαλλική κορβέτα η οποία βόλιζε, δηλαδή βυθομετρούσε τα νερά για να ξέρουν οι Τούρκοι που θα κάνουν απόβαση. Όταν το μεσολόγγι Πολιορκήτο, αγγλικά πολεμικά δεν επέτρεπαν στον ελληνικό στόλο να μπει και να εφοδιάσει. Δεν υπάρχει γεγονός της ελληνικής επαναστάσεως όπου να μην βρίσκουμε μπροστά μας αυτούς τους λαούς που και σήμερα θέλουν τάχα μου το καλό μας να προσπαθούν να πυροσβέσουν την ελληνική επανάσταση. Και για να μην πας τόσο μακριά και λένε οι άλλοι αρχαίες ιστορίες, λέτε πάλι, να σας θυμίσουμε φίλοι μας ότι στην καταστροφή της Σμύρνης το 1922, ενώ η Σμύρνη κεγότανε, ενώ ο κόσμος προσπαθούσε να σωθεί, στο λιμάνι υπήρχανε ξένα καράβια, γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και άλλα, τα οποία δεν ρίξανε ούτε μία τουφεκιά. Τα οποία δεν πήραν ούτε έναν άνθρωπο επάνω στο καράβι την ώρα που οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν να σώσουν τη ζωή τους και τα παιδιά τους. Και μην ξεχνάτε κάτι βασικό, ότι οι Ιταλοί ήταν πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Και το 22 και αυτό που δεν κατάφεραν τελικά το 22 να πλήξουν τους Έλληνες, προσπάθησαν να ξεκινήσουν έναν πόλεμο το 40 με την Έλλη. Μη φύγεις, έχω προσωπική μαρτυρία. Για την Έλλη. Εκτός από υπηρώτης από τη μητέρα μου, είμαι μικρασιάτης, το ξέρεις εσύ. Ναι. Προσωπική μαρτυρία της γιαγιάς μου. Στα ξένα πλοία που πιάνονταν
Σμυρνοί Έλληνες και από άλλες περιοχές να ανέβουν, τους κόβαν τα χέρια. Ναι, όπως πιάνε... Όχι απλώς δεν τους βοηθούσαν, τους κόβαν τα χέρια. Αυτοί ήταν οι πολιτισμένοι Ευρωπαίοι, είναι οι παππούδες και οι πατεράδες αυτών που θέλουν σήμερα να μας υποδουλώσουν οικονομικά, να μην μπορούμε να ανασάνουμε και να μας οδηγήσουν ακόμη και στο κατακερματισμό της χώρας. Γιατί, θα σου το πούμε αμέσως. Όταν μια χώρα κατακερματιστεί, όπως η δυστυχής πρώην Ιουγκοσλαβία, και είναι μικρά κρατήδια, είναι πολύ πιο χειραγωγήσιμα, είναι πολύ πιο εύκολο να εγκαταστήσεις βάσεις στο εδαφός τους, είναι πολύ πιο εύκολα με τα δάνεια και τις οικονομικές, τα οικονομικά λησβερίσια που προκαλείς, να τους έχεις με πολιτικούς επίσης χειραγωγούμενους και να μην μπορούν να ανασάνουν ποτέ. Κινδυνεύουμε συνέλληνες και συνελληνίδες, γιατί αυτή η νεοπτώχευση της Ελλάδος δεν οδηγεί μόνο στη δυστυχία του ελληνικού λαού μέσα από αυτά τα μέτρα τα οικονομικά, τα άδικα και τα δυσβάστακτα που δημιουργούν τόσο μεγάλο πρόβλημα στο λαό μας και στην νεολαία μας, με την ανεργία, με τη φτώχεια, με τη νέα μετανάστευση που μας οθούν να υποστούμε, αλλά οδηγούν στον κατακερματισμό της Ελλάδας μας. Και εδώ, γι' αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Την ώρα που εσύ μιλούσες, εγώ προσπάθησα και βρήκα τον χάρτη που δείχνει το πώς έχει μοιράσει η Αλβανία τα θαλάσσια οικόπεδα λίγο έξω από την Ερίκουσα. Μπορούμε να το δούμε τώρα και στις οθόνες μας. Ναι. Είναι ένας χάρτης λοιπόν αυτός, ο οποίος κυκλοφορεί και ευρύτερα στο διαδίκτυο, δεν είναι δικό μου κομμάτι αυτό. Βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν πώς έχει μοιράσει η Αλβανία τα θαλάσσια οικόπεδα σε διάφορες ξένες εταιρείες, σημαντικές εταιρείες, πολύ γνωστές εταιρείες ερευνών υδρογων ανθράκων και πετρελαίων, την Οξύ, τη Σεύρων και την Johnny Five Hamilton, κυρίως αμερικανικών και νορβηγικών συμφερόντων. Δηλαδή, Γιώργο μου, η Αλβανία έχει κάνει αυτό που μας λένε οι κυβερνάντες ότι θα κάνουν, ναι, σε 1,5 χρόνο. Ναι, ναι, και χωρίς, ναι, σίγουρα αποτελέσματα ερευνών υδρογων ανθράκων εδώ, ναι, πέρα. Τους έχει δώσει απλώς το δικαίωμα να ψάξουν. Τον ερευνών. Όμως, εδώ πέρα που υπάρχει το ερωτηματικό, είναι δικά μας χωρικά ύδατα. Και δεν μιλάει κανείς για αυτό. Ακριβώς. Είναι εδώ πέρα λοιπόν που είναι ακριβώς πάνω από την Ερίκουσα και τους Οθρονούς, που υπάρχει το πετρέλαιο, είναι εδώ που πιστοποιημένα και αποδεδειγμένα από το Πανεπιστήμιο των Πατρών υπάρχουν κοιτάσματα υδρογων ανθράκων και θα μπορούσαμε εμείς, αν είχαμε την ευαισθησία, δεν μιλάω εγώ, την ευαισθησία να έχουμε τη διεθνή νομιμότητα εφαρμόσει, να έχουμε εμείς αυτό το χώρο εδώ πέρα για να μπορέσουμε εμείς να δώσουμε σε κάποια εταιρεία από αυτές το δικαίωμα να ψάξει αυτή και να μας δώσει την. Είμαι περίεργος αν οποιοδήποτε από αυτούς οι οποίοι υπήρξαν νομείς της κυβερνητικής εξουσίας στην Ελλάδα αντέχει να κάνει μια συζήτηση, όχι με εμάς, με τον οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη που τώρα είναι πληροφορημένος και να του απολογηθεί γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Επίσης πρέπει να δούμε τι κάνουν και οι τοπικοί άρχοντες εκεί πέρα και ακόμα οι βουλευτές. Φέραν αυτό το θέμα ακριβώς στην Βουλή, αν ρωτήσανε ποτέ. Επίσης πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με τη συμφωνία Καραμαλή-Μπερίσα. Ισχύει, δεν ισχύει, τι ακριβώς έγινε στη Βουλή όταν το πήραν πίσω οι Αλβανοί και την ανατρέψανε αυτή τη συμφωνία. Τι παίχτηκε πίσω από αυτή τη συμφωνία του Καραμαλή με τους Αλβανούς για το θέμα της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδος και είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και τα οποία τα έχουμε αφήσει στο περιθώριο της ιστορίας να τα κρίνει ο επόμενος και ο παρεπόμενος. Εντασσόμενο λοιπόν το θέμα αυτό στο γενικότερο πλάνο της δικής μας εκπομπής, επιβεβαιώνει επίσης ότι εδώ υπάρχει θέμα πατριωτισμού. Πατριωτισμού ο οποίος θα πρέπει να συνέχει και να συνεγείρει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες παράλληλα με το βιοποριστικό πρόβλημα στο οποίο μας έχουν εμπλέξει οι κυβερνώντες μας τα τελευταία χρόνια με τις καθοδηγήσεις και τις επιταγές των Ευρωπαίων για τους οποίους ξεκινήσαμε να μιλάμε και το πόσα αυτοί μας οφείλουν, γιατί ακριβώς αυτοί είναι οι οφειλέτες και εμείς οι δανειστές, εμείς τους δίνουμε διαχρονικά επί χιλιατηρίδες χρόνια αγαθά πολιτισμικά, ιστορικά, επιστημονικά, γλωσσικά αν θέλετε, και δεν τους οφείλουμε τίποτα. Αντίθετα, εκείνοι μας οφείλουν. Και για να συνεχίσουμε στο πλάνο της εκπομπής μας, να θυμηθούμε ότι αυτοί είναι που μας ενέπλεξαν σε 2 παγκόσμιους πολέμους, να είτε από τη μια πλευρά το πάρει κανείς, είτε από την άλλη είμαστε, λέει, με τους νικητές. Ποιους νικητές? Αφού οι Γερμανοί που είναι οι ιτημένοι δεν μας δώσαν ποτέ αυτά τα οποία μας οφείλουν.
και τι είναι αυτά που μας οφείλουν. Θα ξεκινήσει ο Γιώργος να σας λέει και εγώ θα βοηθάω, γιατί τα ξέρει πάρα πολύ καλά και έχει ντοκουμέντα τα οποία δεν τα έχει καν, όπως λέγεται, η κυβέρνηση. Ή αν θέλει να λέει ότι δεν τα έχει. Γιώργο. Τα θέματα των Γερμανών είναι πάρα πολλά, είναι τεράστια. Δεν είναι μόνο τα κατοχικά δάνεια, δεν είναι μόνο ο χρυσός της τραπέζης της Ελλάδος, ή των τραπέζης Ελλάδος, τον οποίο τον πήρανε και δεν ξέρουμε πού πήγε και πότε θα το φέρουν. Εδώ θα μου επιτρέψεις, υπάρχει ένα μέρος αυτού, γιατί το μεγαλύτερο μέρος ευτυχώς σώθηκε με καράβια στην Αίγυπτο. Με καΐκι, όχι καράβια, με καΐκια. Με καράβια, ένα είδος καραβιών. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν το δάνειο το κατοχικό. Τα κατοχικά. Τα κατοχικά δάνεια. Τα κατοχικά δάνεια. Και άλλες λεπτομέρειες, εσύ προχωράς, εσύ το ξέρεις. Το θέμα μου, εγώ το αφήνω στις ανθρώπινες απώλειες. Δεν θα μπούμε να κλάψουμε τους πεθαμένους τώρα, τους νεκρούς, τους αμάχους νεκρούς που σωριδών κατά χιλιάδες σκόρπισαν στην ελληνική επικράτεια οι Γερμανοί. Αμάχους, επαναλαμβάνω, όχι στρατιώτες, όχι όπλο εγώ, όπλο εσύ και όποιος νικήσει, όποιος είναι ο πιο παλικάρας να κερδίσει. Μιλάμε για αμάχους. Αυτό το αφήνω, αυτό δεν αποτιμάται. Η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη ψυχή δεν αποτιμάται. Στο κάτω-κάτω, ο μαχόμενος και θα σκοτώσει και θα σκοτωθεί. Ακριβώς. Έχει κάνει την επιλογή του. Ακριβώς. Το παιδάκι όμως που πεινάει, η γιαγιά που είναι στην καλύβα της και την καίνε μαζί με την καλύβα της και που καταστρέφουν τα χωράφια τους, τα σπίτια τους, που κλέβουν τα ζώα τους, που βομβαρδίζουν τις υποδομές μιας χώρας η οποία είχε τον ηρωισμό να αντισταθεί. Τίποτα άλλο. Τα νοσοκομεία, τα σχολεία, όλα αυτά τα πράγματα αποτιμώνται σε χρήμα, χωρίς να ξεχνάμε σε τι αναφέρεται το χρήμα αυτό, αλλά μια και μιλάμε με οικονομικούς όρους, να μιλήσουμε λοιπόν για οικονομικούς όρους και το τι μας χρωστάνε. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής που θα παρακολουθήσετε από το «Οι Έλληνες απαντούν», γιατί θα έρθουν αδιάσυστα στοιχεία σε αυτήν εδώ την εκπομπή, για το οποίο ετοιμάζουμε βιβλίο. Σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει και αυτό, γιατί η κυβέρνηση είπε ότι αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν και ότι ψάχνουν να τα αναζητήσουν στα ιστορικά αρχεία του κράτους. Εμείς λοιπόν, σαν πρόγευση, πες ποιος υπογράφει. Εμείς λοιπόν σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα την επίσημη έκθεση του 1946, του ακριβώς, βλέπετε εδώ πέρα, είναι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας τότε και Θρησκευμάτων. Μπορούμε να το κατεβάσουμε κι άλλο λίγο πιο κάτω το φακό, να δείξουμε ότι ακριβώς το 1946, βλέπετε εδώ μια χαρά, εθνικό τυπογραφείο, επίσημα στοιχεία, επίσημη έκθεση, την οποία ο Υπουργός λέει ότι δεν υπάρχει. Είναι αυτή εδώ πέρα όλοι. Στην επόμενη εκπομπή κρατήστε την ανάσα σας.